μεταφέρεται σύντομα νέα στις 11 από το νέο κανάλι. Εθνική επιτυχία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λισαβόνα για αναγνώριση της δημοκρατίας των Σκοπίων. Μόνο εάν στην ονομασία δεν περιέχεται όρος Μακεδονία. Ερωτηθεί σχετικά, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η διατύπωση του κειμένου της απόφασης αποκλείει τη χρήση οποιοδήποτε παραγόγου της λέξης Μακεδονία. Δικαίωση της Ελλάδας και του Ελληνισμού χαρακτήρισε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών Αντώνης Σαμαράς στην απόφαση της κοινότητας. Η αταλάντευτη αποφασιστικότητα, πρόσθεσε, είναι αυτό που χρειάζεται για κάθε εθνική επιτυχία. Προϊόν συναλλαγής και επίρρεια νίκη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την απόφαση της κοινότητας για τα Σκόπια. Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων δεν έχει λυθεί, γιατί η όρος της κοινότητας για μη χρησιμοποίηση της λέξης Μακεδονία δεν αποσαφηνίζει τι θα γίνει αν χρησιμοποιηθούν παράγωγά της. Ο κ. Παπανδρέου ξεπέρασε κάθε όριο κομματικής εμπάθειας και μικροψυχίας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντώντας στις δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λισαβόνα για την ονομασία των Σκοπίων. Σημαντικές θετικές εξελίξεις σηματοδοτούνται με τη σημερινή απόφαση της ΕΟΚ για την ονομασία των Σκοπίων. Αυτό δήλωσε η πρόεδρος του Συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του κομματός της για τις εξελίξεις στη Ιουγκοσλαβία. Η κυρία Δαμανάκη τόνισε τη διαφωνία του Συνασπισμού για τη συμμετοχή της χώρας μας σε στρατιωτική επέμβαση στη Σερβία. Ο διάδοχος του σερβικού θρόνου έφτασε σήμερα στο Βελιγράδι, όπου του επιφυλάχθη ενθουσιώδης υποδοχή. Ο Καραγιώργεβιτς δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση συνασπισμού. 45 έμποροι ναρκωτικών εκτελέστηκαν δημόσια στην Κίνα από χθες. Άλλοι 13 θανατοποινήτες αναμένεται να εκτελεστούν σήμερα και αύριο. Κυρίες και κύριοι, αυτά για την ώρα. Το επόμενο και αναλυτικό δελτίο μας είναι στις 12. Καλή σας νύχτα. Thank you.